κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Εναλλακτική, θα έλεγε κανείς. Στην ουσία υποστηρίζει ότι θα μπορούσε το κράτος να δανειοδοτηθεί όχι από την Τρόικα, αλλά από τους ίδιους τους πολίτες. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Πρόκειται για μια εναλλακτική, αν θέλετε, ή ριζοσπαστική, θα έλεγε κάποιος, πρόταση. Τώρα, με ένα διαφανή, αν είναι κυλοποιήσιμη. Άλιστα. Ή αν είναι πολύ ρομαντική, αν θέλετε να την χαρακτηρίσω κιόλας. Καταρχήν δεν είμαι οικονομολόγος, έτσι, είμαι φυσικός. Αυτό για να υπογραμμίσει το πόσο πρακτικό είστε, υποψιάζω. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να κοιτάξουμε το μνημόνιο. Έτσι, το μνημόνιο δεν πρέπει να το συνεχίσουμε να συζητάμε για το μνημόνιο. Απλούστατα αυτό που λέω αυτή τη στιγμή είναι ότι το κράτος μας δεν έχει πλέον χρήματα. Μάλιστα. Πριν λίγο να ακούγαμε τον κύριο Υπουργό να μας λέει ότι μέχρι τον Μάρτη περίπου τα χρήματα τελειώνουν. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα βρούμε για το κράτος μας τους επόμενους μήνες κάποια χρήματα για να μπορεί να λειτουργεί μέχρι το τέλος του χρόνου τουλάχιστον. Στην πρότασή μου λέω πώς μπορεί το κράτος να δανειστεί από τους πολίτες του περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο πώς θα γίνει αυτό? Βεβαίως. Αν για παράδειγμα να αποφασίσει το κράτος να πληρώνει τους δημόσιους υπάλληλους κατά 10% με κρατικά ομόλογα, αυτό σημαίνει περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ εξοικονόμηση. Αν αποφασίσει το κράτος. Δηλαδή, αντί να τους δίνει το μισθό, να τους κάνει μια αποκοπή και το κομμάτι που αναλογίζει τον καθένα να είναι σε κρατικά ομόλογα. Ακριβώς. Γιατί πρέπει να καταλάβουν όλοι, το δίλημα δεν είναι 10% σε ευρώ ή 10% σε ομόλογα. Στην πραγματικότητα το δίλημα είναι 10% σε ομόλογα ή 10% περικοπές. Γιατί, κύριε Τσούλη, θα υπάρχουν και δεύτερες και δεύτερο και τρίτο μνημόνιο. Ενώ εσείς υποστηρίζετε ότι κάνοντας αυτό, ίσως μάλλον το πιο πιθανό είναι ότι θα πάρουν τα χρήματα τους πίσω. Ακριβώς. Ναι. Ένα αυτό και δεύτερον, θα αποφύγουμε και πάρα πολλές κοινωνικές αναταραχές. Ναι. Όμως αυτό δεν πρέπει να συμβάλλουν μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά αν για παράδειγμα το κράτος το 1 δισεκατομμύριο που πληρώνει κάθε χρόνο για εμπορικές συναλλαγές, παραδείγματος χάρη στα νοσοκομεία, αγορές υλικών κτλ., αυτό το 10% πάει σε ομόλογα, μιλούμε για άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ. Και επίσης το κράτος ξοδεύει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σε μεγάλα έργα. Αν αυτό εξοφλείται κατά 10% σε ομόλογα, σημαίνει λοιπόν συνολικά μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Άρα αυτό τι σημαίνει βασικά? Σημαίνει ότι. Αυτά τα ποσά όμως που θα αποστερηθούν από τα μετρητά, ναι, δεν θα βραχεί κυκλώσουν. Όχι καθόλου. Την οικονομία. Αντίθετα. Αυτό θα δημιουργήσει ένα είδος υποτίμηση του ευρώ στην Κύπρο. Με την εξής έννοια. Αυτά τα χρήματα, για παράδειγμα, ένας που χτίζει ένα κτίριο στο δημόσιο και παίρνει 10% σε ομόλογα, μπορεί με τη σειρά του να πληρώνει τους δικούς του υπαλλήλους, να αγοράζει τα δικά του υλικά κατά 10% σε ομόλογα. Ναι. Άρα λοιπόν, στην ουσία δημιουργούμε ένα παράλληλο χρήμα. Με τη διαφορά ότι θα βρεθεί ένας κρίκος στην αλυσίδα που θα έρθει η ώρα που θα πάει στην υπεραγορά, σας λέω εγώ, και δεν θα μπορεί να πληρώσει με ομόλογα. Εξαρτάται πότε. Δεν θα μπορεί στην αρχή. Όσο όμως ανοικοκυρεύουμε την οικονομία μας, όσο θα γίνονται αυτές οι κινήσεις για να ξαναμπεί μπροστά η οικονομία, η ανάπτυξη, τόσο αυτά τα ομόλογα θα αρχίσουν να έχουν αξία. Ναι. Εξάλλου, μιλάμε για το 2020, θα είναι η εποχή που η Κύπρος θα μπορεί να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Άρα λοιπόν αυτά τα ομόλογα, όσο θα περνά ο χρόνος, θα αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται η αξία τους. Και εγώ λέω και κάτι άλλο στην πρόταση. Θα μπορούμε, για παράδειγμα, ένα χρόνο μετά, αφού δοθούν τα ομόλογα, να μπορεί το κράτος να δέχεται να τα αγοράζει πίσω στο 10% της αξίας του. Στο δεύτερο χρόνο στο 20, στο τρίτο στο 30 και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονα να ρευστοποιούν αυτοί που θέλουν, αλλά επίσης το κράτος θα μπορεί να αγοράζει το χρέος του πίσω με χαμηλότερο κόστος. Κοιτάξτε, οι ώρες είναι δύσκολες. Πρέπει όλοι μας, πρώτα απ' όλα οι πολίτες, να κάνουν ό,τι μπορούν να σώσουν αυτόν τον τόπο. Γιατί αυτός ο τόπος βρίσκεται πραγματικά στο χείλος του κρεμού. Επίσης, πρέπει να πούμε και το εξής. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το μέτρο, αφού δημοσίευσα αυτό το άρθρο, με πήραν κάποιοι πολύ καλοί οικονομολόγοι, πρέπει να πω, και μου είπα, ξέρετε, αυτό έχει εφαρμοστεί στην Αυστρία, στο Μεσοπόλεμο, με πολύ καλά αποτελέσματα. Άρα έχει εφαρμοστεί και στην πράξη, λέτε. Έχει εφαρμοστεί και στην πράξη. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένα νομικό πρόβλημα, γιατί το έχουμε εξετάσει πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες προφανώς, αλλά ό,τι θα γίνει θα πρέπει να γίνει με πολύ σοβαρότητα. Θα πρέπει να γίνει έτσι με έναν τρόπο με μεγάλο έλεγχο. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Λέτε ότι είναι η ώρα των πολιτών αυτή. Να σας πω και κάτι για να κλείσουμε. Ότι είναι και η ώρα, λέω εγώ, των ακαδημαϊκών. Αυτές οι ώρες, αφού είναι δύσκολες, καιρός είναι και οι ακαδημαϊκοί να βγουν λίγο έξω από το καβούκι. Κοιτάξτε, και να έρθουν με τέτοιες προτάσεις να εμβολιάσουν αυτή την κουβέντα που γίνεται. Να σας υπενθυμίσω κάτι. Πριν από δύο χρόνια, το Πανεπιστήμιο Κύπρου
η Σύγκλιτος Ομόφωνα είχε αποφασίσει μονομερή παγκοποίηση στο μισό μας. Και είχε κάνει και τότε κάποιες προτάσεις σε σχέση με πάρα πολλούς άλλους θεσμούς. Δυστυχώς τότε δεν ακουστήκαμε. Ευχαριστώ πολύ.